Περιμένουμε τον αφέτη, δίδεται η εκκίνηση και έφυγαν όλοι καλά. Και για να δούμε ποιος θα οδηγήσει. Θέλει να έρθει απ' έξω το νούμερο 5, ο Run to the Hills, που στο βήμα του βγαίνει στο κεφάλι. Νούμερο 5, Run to the Hills, εξωτερικά του. Το νούμερο 1, Pick a Pocket, εσωτερικά του. Το νούμερο 3, Here Were the Wake. Και λίγο πίσω το νούμερο 4, Costa. Αυτοί οι τέσσερις έχουν στην πέμπτη θέση το νούμερο 2, Testimonio. Και στην τελευταία το νούμερο 6, Imsis Little Bro. Νούμερο 5, Run to the Hills. Και νούμερο 1, Pick a Pocket. Νούμερο 3, Here Were the Wake. Και νούμερο 4, Costa. Νούμερο 2, Testimonio. Και τώρα ο Imsis Little Bro που θέλει να περάσει έναντι αυτού και περνάει. Και τρέχοντας αρκετά έξω, βελτιώνεται ο Imsis Little Bro και θέλει και αυτός να τρέξει με τους πρώτους. Ενώ είναι σχεδόν... Εδώ κοιτάξτε. Run to the Hills, Pick a Pocket. Μετά μια τριπλέτα από το κάγκελο Here Were the Wake, Costa και έξω Imsis Little Bro. Και πίσω... Από όλους το νούμερο 2, Testimonio. Και πάμε για το τελευταίο κομμάτι της κούρσας. Εδώ είναι τα 600 μέτρα. Κοιτάξτε τον Γιάννη Λαζαρίδη πώς πρόκειται τον Pick a Pocket. Ο Run to the Hills ακόμη είναι στο βήμα του και μπαίνουν στην ευθεία. Και κάπου εδώ Run to the Hills θέλει να ξεφύγει τον αντιπάλων του, ενώ έρχεται ο Here Were the Wake και θέλει να τον καταδιώξει. Προσπαθεί ο Pick a Pocket να κρατηθεί. Run to the Hills ανοίγει πολύ τη διαφορά, θα είναι σαρωτικός νικητής. Run to the Hills και Pick a Pocket, Here Were the Wake και Testimonio. Run to the Hills καθαρίζει με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Pick a Pocket θα μείνει δεύτερος στην τρίτη θέση, ο Here Were the Wake. Στην τέταρτη ο Testimonio, Imsis Little Bro στην πέμπτη και στην τελευταία. Το νούμερο 4, Costa. Run to the Hills. Δεν χρειάζεται και να τρέξει στους λόφους, Φώτη. Αλλά έκανε κάντερ, αυτό που λέμε... Κάντερ την κούρσα, όλοι στο πιάτο, όπως είδες. Ναι, είναι αυτό που λέμε περπατώει στο δάσος όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Και δεν υπήρχε λύκος εδώ. Η κούρσα ήταν απόλυτα από πλευράς διαδρομής πάνω του, έτσι. Εντάξει. Κομμένη και ραμμένη. Εντάξει. Τους άφησε, τους κράτησε όλους πίσω, τους μάζεψε όλους πίσω. Όταν γέμισε έκανε... και με το που έκανε τον μπραφ, χαίρεται. Όταν έκανε το φωτρέν, γεια σας. Όταν. Έτσι. Ας ξεκινήσουμε με τον πρόσφατο νικητή, το Run to the Hills, ο οποίος με σαρωτική νίκη αποδείχθηκε πάρα πολύ δυνατός. Ανωδική η πορεία του επιβεβαιώνει νομίζω και τις εντυπώσεις της προηγούμενης συμμετοχής του. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι. Είναι ένας γνήσιος Αμερικάνος που το έδειξε και στην πίστα και δεν νομίζω να υπάρχει αντίπαλος να τον να πάει κοντά του τώρα. Δεν υπάρχει άλλο να τον ευαρίσουμε στον υπόδρομο, πιστεύω. Και να πω και συγχαρητήρια στον κύριο Κουτσομίτη που μας έχει φέρει κάτι κράξ στο υποδρόμιο, κάτι πολύ καλά άλογα και τα βλέπουμε και τα χαιρόμαστε. Ένας από αυτούς είναι και ο Ensign που έδειξε και αυτός ανωδική πορεία. Εντάξει, δεν είναι ο Ensign όπως είναι ο Run to the Hills. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι άλλο άλογο. Είναι καλός όμως, εσείς πώς τον είδατε προηγουμένως. Ο Ensign είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά ο Run to the Hills είναι, είπαμε, άλογο που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πιστεύω δεν θα ξαναχάσει. Τρίκαλος. Είναι η γνώμη μου αυτή.